Να ξεκινήσουμε λίγο με κάποια στοιχεία τα οποία συλλέξαμε και έχουν να κάνουν και αφορούν τον κλάδο της οικοδομής και τα μεροκάματα και τους οικοδόμους, καθώς καταγράφεται και σε αυτόν τον τομέα το φαινόμενο της έλλειψης εργατικών χεριών. Και να λοιπόν στις οικοδομές, οικοδομή μπορεί να υπάρχει, οικοδόμοι δεν υπάρχουν για να ολοκληρωθεί το έργο. Λοιπόν, κοιτάξτε κάποια στοιχεία τα οποία έχουμε συλλέξει. Από τη μία δεν υπάρχουν οικοδόμοι, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουν ανέβει τα μεροκάματα. Δηλαδή το 2023, τώρα το πρώτο δίμηνο, υπάρχει μεροκάματο στην οικοδομή, ακόμα και 70 ευρώ, 50 έως 70 ευρώ. Τη στιγμή που στα χρόνια της οικονομικής κρίσης το μεροκάματο δεν ήταν 20-30 ευρώ. Σήμερα είναι ένας παράγοντας που θα μας φανεί χρήσιμος στη συζήτηση που θα πραγματοποιήσουμε σε λίγα λεπτά. Σήμερα το 80% των εργαζομένων, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, είναι χρεωμένο το 80%. Οπότε τι έχουμε? Έχουμε τα μεροκάματα τα οποία έχουν αυξηθεί. Έχουμε την αντιστοιχεία στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, τι μεροκάματο υπήρχε στην οικοδομή, το πολύ 20-30 ευρώ. Αλλά θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και αυτό τον παράγοντα, ότι 8 στους 10 εργαζομένους είναι χρεωμένοι. Πάμε στην πρώτη συζήτηση. Πάμε στον κύριο Γιώργο Τσιγκένη, τον επικεφαλής των οικοδόμων ΔΣΕ και μέλος ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Κύριε Τσιγκένη, την καλησπέρα μας. Πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα στο κρατήριο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή Σαρακοστή να ευχηθούμε. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο από εσάς αναφορικά με το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται στις τάξεις των συναδέλφων σας. Και βέβαια να μας πείτε αν υπάρχουν οικοδομές, αν ξεκινούν οικοδομές αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οικοδομές στο Ηράκλειο, αρκετές. Δυστυχώς δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Οι πιο πολλοί συνάδελφοι έχουν φύγει για Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία, τα οποία τα μεροκάματα εκεί είναι πολύ πιο υψηλά από εδώ πέρα. Και δυστυχώς έχουμε μείνει εμείς χωρίς εργατικά χέρια. Τα μεροκάματα όντως έχουν αυξηθεί, συμφωνώ. Αλλά δεν έχουν πιάσει τις τιμές που ήταν πριν μερικά χρόνια. Η διαφορά μας όμως είναι ότι η τότε εποχή με την τώρα, ότι αυτή τη στιγμή τα αγαθά πρώτης ανάγκης έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Το μεροκάματο δεν φτάνει. Και το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε μία ομάδα 5 συναδέλφων να βγάλουμε δουλειά για 10 συναδέλφους. Αυτό μας δημιουργεί μια φοβερή πίεση και θέμα κούρασης σωματικής αλλά και ψυχολογικής. Την οποία, κοιτάξτε κύριε Παναγιωτόπουλε, να το πω γιατί κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται. Αυτή η πίεση αρχινάει και τη μεταφέρουμε στα σπίτια μας πια. Δηλαδή, τη μεταφέρουμε στις οικογένειές μας. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αυτό πρέπει να το προσέξω. Είναι αυτή η ψυχολογική επιβάρυνση και το άγχος. Ξεκινούν δηλαδή οικοδομές, σωστά, χωρίς το απαραίτητο προσωπικό, σωστά, με αποτέλεσμα από τη μία ή να πιέσετε το προσωπικό, δηλαδή βγάλετε δουλειά που θα πρέπει να βγάζουν 10 εργαζόμενοι και τη βγάζουν 2, ή να καθυστερήσει το έργο, να παραμείνει μητελές και να μην ολοκληρωθεί. Κυρίως αναφέρομαι στις ιδιωτικές κατοικίες. Δεν μιλάω τώρα για ανακαινήσεις ξενοδοχειακών μονάδων που είναι κάτι άλλο, το οποίο βέβαια βγαίνει εκτός χρονοδιαγράμματος. Συμφωνώ πάρα πολύ απολύτως. Έτσι ακριβώς είναι. Δεχόμαστε πάρα πολλές πιέσεις, προσπαθούμε να βγάλουμε πέρα με ό,τι μέσο υπάρχουν με τη δουλειά, αλλά δυστυχώς η δουλειά πλέον δεν προχωράει. Τι πρέπει να γίνει αυτό δεν το γνωρίζω. Άλλοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να επιβιώσουμε πάνω σε αυτή την πίεση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι παλιά ξεκινούσαμε να πάμε στη δουλειά με όρεξη να δουλέψουμε, να βγάλουμε το μεροκάματό μας, να αποδώσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αποδώσουμε. Πάμε, οι πιο πολλοί οικοδόμοι, το 80% τουλάχιστον, είναι ή προκατελημένοι ή θα τους διώξουν γιατί δυστυχώς δεν μπορούν αυτή την πίεση ή θα φύγουν από μόνοι τους. Μάλιστα. Καταλάβατε. Και ξέρετε, υπάρχει τώρα το εξής ερώτημα. Ολοκληρώστε. Κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται και πρέπει να τα πούμε να είναι ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή μην ξεχνάμε ότι τα ξενοδοχεία είναι κλειστά. Και να ξέρετε πάντα ότι κάθε χρόνο από τον Οκτώβριο και μετά μέχρι και τον Μάρτι από άλλους κλάδους μεταφέρονται στον κλάδο της οικοδομής και βοηθάνε. Αυτή τη στιγμή μετά τον Μάρτιο θα έχουμε ακόμα πιο σοβαρό πρόβλημα. Μάλιστα. Το ίδιο θέμα με την έλλειψη εργατικών χεριών καταγράφηκε και βγήκε στο προσκήνιο πρώτη φορά στον πρωτογενή τομέα τα τελευταία 3 χρόνια. Εκεί τώρα υπάρχει μια λύση. Πάμε να συνάψουμε μια συμφωνία με περιοχές όπως για παράδειγμα η Αίγυπτος ή η Αρμενία, προκειμένου να έρθουν εργαζόμενοι και να δουλέψουν στις εκτάσεις της Κρήτης.
στον δικό σας κλάδο τι μπορεί να γίνει προκειμένου να υπάρξει μια τόνωση, προκειμένου η νέα γενιά η οποία θέλει να ασχοληθεί με την οικοδομή να παραμείνει στην Ελλάδα. Ποια είναι η πρότασή σας? Ακούστε να δείτε, είχαμε προχτές μια συνάντηση στο εργατικό κέντρο. Μάθαμε ότι για να έρθει κάποιος από εκεί πέρα, από κάποια άλλη χώρα, πρέπει εδώ πέρα εμείς ήδη να του κάνουμε τα εισιτήρια, να τον εφέρουμε, να του έχουμε χώρο να μείνει και όταν κάποια στιγμή ξαναφύγει να του ξανακάνουμε τα εισιτήρια και να πάει στην πατρίδα του. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας. Καταλάβατε. Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή, δεν νομίζω να λειτουργήσει κάτι τέτοιο, αν είναι τα στοιχεία αυτά που μας δίνουν ακριβώς, όπως ακριβώς μας τα μεταφέρανε και εμάς. Γιατί δεν νομίζω να μπορεί κάποιος να κάνει τα έξοδα από κάποια άλλη χώρα να έρθει, να έχει ένα σπίτι να μένει και όταν φύγει είναι υποχρεωμένος να τον ξαναστείλει πάλι με δικά του έξοδα έξω. Μάλιστα. Επιβεβαιώνεται πάντως ο γεγονός ότι υπάρχει μια αύξηση στα μεροκάματα, αλλά όπως μας είπατε, να την κάνει στην αύξηση από τη στιγμή που έχουμε αυτές τις ανατιμήσεις, που έχουμε αυτόν τον πληθωρισμό και αυτές τις αυξήσεις. Έτσι ακριβώς, να ξέρετε ότι το 2020 στην Ελλάδα είμαστε 180.000 οικοδόμοι, τώρα είμαστε 130.000. Αυτοί οι 130.000 προσπαθούν να βγάλουν το ροκάματο και τη δουλειά των 180.000, το οποίο αυτό δεν γίνεται. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, καταλάβω. Κύριε Τσιγκέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Πάντως, αυτό που σας είπα πριν, ότι ειλικρινά μεταφέρουμε το ψυχολογικό, την ψυχολογική πίεση, την μεταφέρουμε πλέον στα σπίτια μας. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω ότι ήταν και ένα θέμα στις επόμενες ημέρες. Ένα θέμα το οποίο ξεχωριστά πρέπει να ασχοληθούμε και ιδιογραφικά, δημοσιογραφικά. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας, κύριε Τσιγκέν. Ευχαριστώ πολύ.